στενά αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και είμαστε όλοι εδώ χάρη στις προσπάθειες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να ευχαριστήσουμε πριν ξεκινήσουμε, γιατί δεν θα ήμασταν εδώ το Δήμαρχο τον κύριο Σταυρογιάννη, τον κύριο Ζήσιμο και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου γι' αυτό. Με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στο κάστρο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό μετά τα εγγένεια τα οποία θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Και περί τούτων γούλωμε σε αλληλεγγύα βελεούστε την αφορμήσουν καλών έργων προηγήσεων και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης τύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Των λαών σου και ευλόγησον την χειρονομίαν σου νύχτας της εξεβέσει ποιον δωρούμενο και το σιωμιλότο μία σου σταυρού σου πολίτευμα. Νομίζω ζούμε σε μια περιοχή πάρα πολύ σημαντική με τεράστιο πολιτιστικό και αρχαιολογικό απόθεμα. Είναι εμφανές τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια της πολιτείας να γίνονται έργα τα οποία αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην εφορία αρχαιοτήτων της περιοχής μας, η οποία κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο το παραδίδουμε σιγά σιγά στην κοινωνία και η οποία πρέπει να το δει, να το επισκεφθεί, για να δει ποιες είναι εκείνες οι δυνατότητες οι οποίες έχει ο νομός Φτιότητας. Κυρίες και κύριοι, γενικά όπως όλοι ξέρουμε, αυτές οι μέρες είναι λίγο μαύρες. Σπανίως έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι καλό, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Θεάς Ελλάδος παραδίδει στην κοινωνία, στους πολίτες, όχι μόνο της Θεότητας αλλά και όλης της Περιφέρειας της Θεάς Ελλάδος ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, νομίζω αυτές θα αναλυθούν αργότερα. Να πω απλώς το εξής πολύ απλό. Ότι εμείς, ξέρετε, στην περιφέρειά μας έχουμε πάρα πολλούς κρυμμένους σταυρούς. Αυτούς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε και να τους αναδείξουμε. Διότι μπορούν πραγματικά να μετατραπούν σε πόλους επισκεψιμότητα. Εδώ που είμαστε σήμερα, μόνο με αγάπη, μόνο με πάθος μπορούμε πραγματικά να φέρουμε τον κόσμο ανάποδα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Χριστούγεννα, με υγεία σε όλους και σε όλες σας. Να είστε καλά. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να επαναλάβω τον πλούτο, το πλεονέκτημα που έχουμε ως περιοχή, ως Δήμος, ως Περιφέρεια. Και εδώ και πολλά χρόνια με την υπερπροσπάθεια που έγινε από την εφορία μας, από όλα τις τα στελέχη και κυρίως από την κυρία Παπακοσταντίνου, καταφέραμε ή καταφέρνουμε σιγά σιγά να αναδεικνύουμε και να παραδίδουμε στους πολίτες μας, τους αρχαιολογικούς, τους ιστορικούς θησαυρούς, ένας από τους οποίους είμαστε εδώ σήμερα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Υπάλτης. Από μας περιμένει η κοινωνία και οι πολίτες την δυνατότητα πρόσβασης πλέον σε αυτούς τους χώρους για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί και να. Θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της εφορίας που αξίζουν
Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία, δύναμη και συνέχεια στο έργο που μας περιμένει. Να είστε καλά. Τα έργα γίνονται μέσα από συνεργασίες, είναι συλλογικές δουλειές και μπορούμε στη συνέχεια να τα απολαμβάνουμε μόνο χάρη σε μια συλλογική προσπάθεια. Το συγκεκριμένο έργο, όπως ξέρουμε, ήταν ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία Σερεάς Ελλάδας Υπήρου 2007-2013. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ενός πολύ μεγάλου προϋπολογισμού, το οποίο καταφέρνουμε σήμερα να εγκαινιάσουμε και να παραδώσουμε στο κοινό. Το έργο αυτό δεν θα είχε γίνει εάν δεν υπήρχε ο πρωτεργάτης του. Και ο πρωτεργάτης του είναι ο κύριος Γιώργος Κακαβάς, ο πρώην προϊστάμενος της Υπουργίας της Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και νυν προϊστάμενος του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου Αθηνών. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλοι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σήμερα έχουμε μία γέννηση. Κάτι γεννιέται. Βέβαια έχουμε το ικανό προσωπικό, έχουμε μια καταπληκτική μέα, αλλά υπήρχε ένας γεννήτωρας. Σαν γεννήτωρας λοιπόν θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο μόνο στους ανθρώπους, το έργο μιλάει εξάλλου μόνο του. Σήμερα είναι η μεγάλη, η λαμπρή μέρα για το κάστρο της Ιπάτης, που αποκατεστημένο πια με τις φροντίδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπατεύει ξανά και κυριαρχεί στο μαγικό τοπίο της μυθικής Ήτης, όπως η άλλοτε κρατιά Ιπάτη που ηγεμόνευε σε ολόκληρη την περιοχή. Αισθάνομαι ότι όλοι μας τρέξαμε ένα μαραθώνιο και ότι τερματίσαμε πρώτοι. Ένα μαραθώνιο που αποδεικνύει περίτρανα τι μπορούμε να πετύχουμε άμα βάζουμε οράματα και στόχους και εργαζόμαστε ομαδικά με πνεύμα συνεργασίας, ενθουσιασμού και αυταπάρνησης. Θέλω από καρδιάς να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συντελεστές του εγχειρήματος που στο ξεκίνημά του φάνταζε σαν ένας νέος Ηράκλειος άθλος, ουτοπικός για πολλούς, αφού η νεοσύστατη τότε εφορία δεν διέθετε ούτε αρχιτέκτονα, μηχανικό, ούτε συντηρητή. Διέθετε όμως προσωπικό και φίλους με ψυχή και ήθος. Η χαρά μας ανίποτη όταν η αποκατάσταση του κάστρου της Ιπάτης ήταν το μοναδικό έργο του Υπουργείου Πολιτισμού από ολόκληρο τον νομό Φθιώτιδας που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋπολογισμό όπως ακούσατε από την προϊσταμένη. Με τη σημερινή τελετή παραδίδεται αποκατεστημένο ένα σημαντικό μνημείο του ελληνικού πολιτισμού, το περιόνιμο κάστρο της Ιπάτης. Πολλά έγιναν και πολλά οφείλουν οι επόμενοι από εμάς τους δύο να πραγματοποιήσουν. Σήμερα, σίγουρα, οι ξακουστές στα πέρατα της Οικουμένης, μάγισσες, αστρομάτιστες και φαρμακείδες της Ιπάτης, οι Ενιάνες, οι Άγγελοι Δούκες Κομνηνοί, οι Καταλανοί, οι Παλαιολόγοι, ο Διάκος, ο Διοβουνιώτης, ο Πανουριάς και ο Μακρυγιάννης, θα καμαρώνουν από εκεί ψηλά, από την ουράνια πολιτεία και θα καυχούνται. Ήμουν και εγώ εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κακαβά. Δικαιολογημένη απόλυτα η συγκίνησή του. Έχει καταθέσει ψυχή σε αυτό το έργο και όλοι τώρα εμείς εδώ θα το εισπράξουμε. Οποιαδήποτε δράση θα μπορέσει να κάνει το κάστρο προσβάσιμο. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Περιφερειάρχε υπάρχει ήδη μια εγκεκριμένη μελέτη. Θα πρέπει στο προσεχές διάστημα να δούμε αν μπορούμε να εντάξουμε την προσβασιμότητα και όχι μόνο αυτό και τη σύνδεση του μουσείου με το κάστρο, το κέντρο περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης που υπάρχει στην Ιπάτη με το κάστρο, το αστεροσχολείο, το πλανητάριο, το τρίτο πλανητάριο της χώρας μας, τους ναούς μας, γιατί έχουμε ναούς εκπληκτικούς, οι οποίοι αναστηλώθηκαν, αποκαταστάθηκαν μάλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν από τους κατοίκους αυτής εδώ της πόλης, που όπως ξέρετε καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Γερμανούς το 1944. Αυτό ήταν η αιτία που επί τουλάχιστον 35 χρόνια όλο το ενδιαφέρον το δικό μου να στραφεί προς την καταγραφή όλου του λαογραφικού πλούτου της Ιπάτης, μεταξύ αυτών και των χωρών. Έβαζα τις γριές 80-85 χρόνων, μου έδειχναν τα βήματα, τα κατέγραφα, τραγουδούσαν
και απομνημόνευα και τη μουσική. Ο πρώτος χορός ο οποίος θα χορευτεί είναι ο Αερινός. Είναι χορός γρήγορος, ο οποίος χορευόταν μετά τη στέψη των νεονύμφων. Ζερβός. Ονομάζεται Ζερβός επειδή τα περισσότερα βήματα πηγαίνουν προς τα αριστερά. Το τραγούδι αναφέρεται στην γυρά του κάστρου εδότηση των νέων πατρών, την Ηρωδιάδα. Είναι η παραλλαγή του κάστρου της Οριάς. Καλό, πάντα τέτοια. Thank you.
δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν το κόσμο. Μαγκάθια προς κεφάλι, πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριάν ουρανό για να τον δώσουν. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια κρέμαν τα ταβάνια. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια κρέμαν τα ταβάνια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι.